Οπότε έγκυο. Μόνο αυτή τη σκόνη. Ναι. Αλλά έχουμε μετατρέψει το φυσιολογικό σε είδηση. Οι κεντρικές επιτροπές συνεδριάζουν με δημοκρατικό τρόπο. Περιμένω να δω πότε θα συνεδριάσουν και οι κεντρικές επιτροπές, όπως η Νέα Δημοκρατία ή του ΠΑΣΟΚ. Εκλέγουν ή επιλέγουν ή συγκροτούν το ψηφοδέλτιο, συζητάνε την πολιτική και προχωράμε. Άκουγα προηγούμενα, να πω την αλήθεια, τη συζήτηση που είχατε περί εσωστρέφειας. Χθες το βράδυ υπήρχε συγκέντρωση στο Αγρίνιο μιλητή τον Αλέξη το Τζίπρα. Όποιος ξέρει την πλατεία του Αγρινίου, ξέρει ότι είναι από μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας. Και όχι απλώς είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν αυτό καλείται εσωστρέφεια. Το Λαγκαδάκι, Πασοκοπεριοχή, έχετε άνεση εκεί. Εγώ λέω να επιμείνουμε στα συγκεκριμένα. Μα την εσωστρέφεια, αν την έχουν, την έχουν ορισμένα στελέχη σας. Δεν την έχει ο κόσμος. Ο κόσμος σας αγαπάει, έρχεται. Αλλά εσείς μεταξύ σας είναι το θέμα, τι κάνετε. Εμείς διατυπώνουμε με ελεύθερο τρόπο τις απόψεις μας. Υπάρχουν οι αποφάσεις. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή, το αν το 1 τρίτο της Κεντρικής Επιτροπής έχει άλλη προσέγγιση στα πράγματα. Για εσάς που είσαστε γραμματέας. Υπάρχει θέμα συζήτησης και ελεύθερης έκφρασης και υπάρχει και η απόφαση. Αυτό είναι το βασικό. Και η απόφασή μας είναι να δώσουμε τη μάχη της κοινωνίας και τη μάχη της Ελλάδας μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με σιγουριά ότι μπορούμε να ανατρέψουμε τη δεδομένη αρχιτεκτονική υπέρ και της δικιάς μας κοινωνίας και της κοινωνίας της Ευρώπης. Εχθές ο κύριος Παπάς, ο οποίος βγήκε στον Ευαγγελάτο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν βγήκε κι αλλού. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι, τον είδα στον Νίκο τον Ευαγγελάτο. Είπε ότι αν βρεθείτε, ας πούμε, σε δίλημα, σε πίεση, αν σε άρνηση και τα λοιπά, αν υπάρχει πρόβλημα στη διαμαρτύρηση, θα πάτε σε δημοψήφισμα. Αυτό ισχύει, είναι θέση σας, ήταν δικό του, είναι κάτι που το ψάχνετε, είναι δηλαδή κάτι δεδομένο. Τι είναι αυτό? Εμείς έχουμε μια μόνιμη λογική, η πολιτική μας, όταν υλοποιείται, δηλαδή από κυβερνητικές θέσεις, να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ίδιο το λαό. Να κάνουμε, βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που έχει ανακριθεί μέσα σε εισαγωγικά περισσότερο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις διαχρονικά στο τι θα κάνει μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι αλήθεια, πιέζεται συνεχώς να δώσει απαντήσεις. Εγώ λέω το εξής. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα οφείλουμε, στο βαθμό που ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστεί, να το κάνουμε πράξη. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και οι σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Υπάρχουν και οι συγκρούσεις ή, αν θέλετε, διάφορες άλλα πράγματα με τις εσωτερικές πολιτικές αλλά και οικονομικές δυνάμεις. Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία που δεν μπορείς να την προσδιορίσεις με ακρίβεια που θα εξελιχθεί, ας μην πηγαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι ενός σεναρίου, αλλά ας πάμε στα βασικά τους, που ειδοποιείται, διαμορφώνεται, αλλά ας πάμε στα βασικά του στοιχεία, τα οποία έχουν και προσανατολισμό και όσο το τελευταίο κομμάτι εννοείται το δημοψήφισμα. Δεν το εννοώ αυτό το πράγμα. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Πού αναφέρεις κάτι, εγώ είμαι της άποψης ότι υπάρχουν όργανα υπεύθυνα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αναλαμβάνει μια κυβέρνηση και μια ευθύνη, την οποία τη συζητάει με τον ίδιο το λαό. Τους τρόπους και τις μορφές που αυτό θα εκφραστεί, εκείνη τη στιγμή που θα χρειαστεί, θα το επιλέξουμε. Και από εκεί και πέρα. Να μην φτάσουμε στο επιλέξουμε. Τώρα μην φτάνουμε, ας πούμε, τι θα γίνει αν γίνει το ένα, αν γίνει το άλλο, αν γίνει το άλλο. Ένα βασικό σχέδιο. Είναι σαν μια συζήτηση, την οποία την έχουμε ζήσει όλοι με τις μητέρες μας, οι άντρες πιθανά, και με τις πατέρες οι γυναίκες, είναι που λέει, ας πούμε, θα πάω, θα μου πει, θα του πω, θα μου πει, θα του πω, θα μου πει, θα του πει και φτάνουμε στο γρίλο. Εντάξει, έτσι, μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι δεύτερο. Επειδή διαμαρτύρεστε ότι, ας πούμε, το αυτονόητο γίνεται είδηση. Εάν συνεδρίαζε η Νέα Δημοκρατία και ένας από τη Νέα Δημοκρατία έκανε μία τοποθέτηση υπέρ της πολιτικής σύμπραξης Νέας Δημοκρατίας Χρυσής Αυγής, θα το καταγγέλατε, θα το βγάζετε ανακοίνωση, θα κάνετε, ή θα λέγατε τι να κάνουμε, έτσι είναι η βασική γραμμή, έτσι και δεν μας ενδιαφέρει ένα. Όχι το 30% της Νέας Δημοκρατίας. Μ' αρέσουν οι υποθέσεις. Όχι, μ' αρέσουν οι υποθέσεις με ποια έννοια. Καταρχήν, αν συνεδριάζει. Ναι, αν. Εντάξει.
Το δεύτερο είναι, δεν έχει μεγάλη σημασία τι θα κάναμε εμείς, αλλά έχει μεγάλη σημασία τι θα κάνατε, το λέω στην γενικότητά του, εσείς. Ναι, σωστό. Αυτό δεν είναι το σωστό. Βασικό. Ναι. Εμείς λοιπόν, αυτό που θα κάναμε, όχι ένας, έχει σημασία και ποιος. Ναι. Κάθε φορά, για παράδειγμα και σε εμάς, αν θέλετε, αν ήταν μια τελείως κάποιος σε μια οργάνωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ξάνθη, έβαζε ένα ζήτημα, δεν νομίζω ότι θα σχολιόσασταν. Υπάρχει βέβαια πιθανότητα και να σχολιόσασταν, όχι εσείς. Γενικώς μιλάω για τους δημοσιογράφους. Όχι, για τους δημοσιογράφους. Άρα αυτό εγώ το θεωρώ από τη μια μεριά φυσιολογικό, από την άλλη μεριά θεωρώ ότι η κοινωνία ή αυτό που αυτό αποκαλούμε στην γενική κατηγορία λαός. Θέλω να το πω αυτό, γενική κατηγορία λαός, λες και ο λαός είναι ένα πράγμα. Αλλά παίρνουμε μια μεσότητα ή αν θέλετε και να μπορούμε να συνονόμαστε. Κρίνει κάθε φορά. Δεν θα κρίνει τώρα τα περί εξόδου στις αγορές, δεν θα κρίνει τα περί μεσοπροθέσμου, δεν θα κρίνει τον πολυνόμο, δεν θα κρίνει την πολιτική. Νομίζετε ότι ό,τι λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τρώει, θα το λέω, αμάσιτα. Δεν γνωρίζει την πραγματικότητα δεν και τη ζωή τίποτα, του. Αυτό είναι και το βασικό. Τι λέτε κύριε Ρασούλα τώρα εσείς για όλα αυτά? Λέω ότι